εκλογές και μεγαλώσει στην Ελλάδα ναι. και ο Γκούναρης πήγε να προδώσει. Και ο κόσμος ψήφισε τον προδότη και όχι τον Βενιζέλο. Και μετά κλαίγανε και τον τουφεκίσανε. Δεν θέλω να πω, οι πλειοψηφίες καμιά φορά είναι σε πλάνη. Είναι αυτό που συνηθίζω να λέω, επιτρέψτε μου, είναι καλό πολλές φορές να περιμένεις στην άκρη του ποταμού. Ναι, ναι. Και να μην βιάσεις να βάζεις και τα Γιατί ο χήμαρος μπορεί να πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Σας αγαπώ. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Και δημοσίως γιατί και για την υπομονή σας. Ήσουν από τα παιδιά. Εντάξει. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας τώρα. Δεν να τα λέμε στο πλάνο αυτά. Με σχόλια λοιπόν, και να είστε καλά. Σας αγαπώ. Λοιπόν, εδώ θα φάτε κριτική από εμάς. Αυστηρή κριτική. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Μη φοβήστε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Προς όλους όμως. Σας ευχαριστώ θερμά. Όχι άλλους να χαϊδεύετε και άλλους να κριτικάτε. Όχι, όχι. Τώρα έχουμε μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί κύριε Ρεβέτη και το ραντεβού αύριο ακριβώς στις 11. Και αν κάτι μάθαμε και κρατάμε, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, από τη στάση Λεβέντη, είναι ότι γενικά είναι θησαυρός ζωής το να ξέρεις να κάνεις πομπή.